Ένας μήνας πέρασε από τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο παραλιακό μέτωπο του Καράβολα στο Ηράκλειο. Όπως ανέδειξε ο τηλεοπτικός φακός, ο έντονος σχηματισμός προκάλεσε ζημιές στο έργο ανάπλασης με τμήματα του πέτρινου τοιχείου σε δύο σημεία να καταραίουν από τη μανία της φύσης. Ενώ στο ύψος του συντριβανιού οι εικόνες θύμισαν Βενετία. Μετά από έναν μήνα, ο κίνδυνος ατυχήματος ελοχεύει σε συγκεκριμένο σημείο, καθώς οι αρμόδιοι δεν φρόντισαν να δημιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας για πεζούς και κυρίως για μικρά παιδιά. Ένα παιδάκι όμως, ένας κύριος ηλικιωμένος, είναι λίγο ντροπή, δεν είναι? Ούτε πρόκειται να δείτε τίποτα εδώ πέρα. Να κάνουν κάτι αποκλείεται. Τα από κάτω, να τα κρέμονται. Στον αέρα είναι. Όποιος πατήσει μπορεί να βρεθεί και από κάτω σκοτωμένος. Έχουν κάνει τίποτα, να το δείξτε το. Τι είναι ανεπίτρεπτα να είναι αυτά τα πράγματα έτσι. Χάλια. Χάλια, πώς θα έρθει ένας τουρίστας, πώς θα έρθει κάποιος άλλος, πώς, με τι, με αυτά. Αυτά είναι χάλια είναι. Εννοείται, αυτό είναι κακό αυτό για τους κριτικούς εδώ πέρα. Καταστρέφουν τα δημόσια έργα μας και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έσχος, έσχος, πραγματικά έσχος. Δεν αξίζει ο Δήμος μας. Άμα δεν κουνήσουν λίγο πληρώνει το Δήμος τόσα λεφτά, τι κάνει, τίποτα. Και πολλοί κορυδεύουν τον κόσμο. Και βλέπω και πολλές οικογένειες με παιδιά, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Ναι, προφανώς και πρέπει να το φτιάξουν, δεν το συζητάμε. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο παραλιακό μέτωπο, στο ύψος του συντριβανιού και συγκεκριμένα σε παγκάκι, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή. Καθόμαστε στο παγκάκι, όμως εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει το πέτρινο τοιχείο, η σκάλα είναι στον αέρα, με αποτέλεσμα κάποιος, αν δεν προσέξει, να πέσει. Πολίτες και επισκέπτες κάνουν λόγο για άθλιες εικόνες στον χώρο περιπάτου και αναψυχής, καθώς ο χώρος δεν έχει καθαριστεί στον βαθμό που θα έπρεπε, όπως σχολιάζουν, ενώ λίγα μέτρα παρακάτω, σειρματόπλεγμα τοποθετήθηκε πριν από λίγες μέρες στο επίμαχο σημείο, όπου εξαφανίστηκε το πέτρινο τοιχείο από τον έντονο κυματισμό. Για πρόχειρες λύσεις κάνουν λόγο διερχόμενοι πολίτες. Με αυτό το σειρματόπλεγμα, οι αρμόδιοι έδωσαν προσωρινή λύση στο πρόβλημα, στο επίμαχο σημείο που βρισκόμαστε. Όπου, όπως γνωρίζουμε, πριν από έναν μήνα έπεσε το πέτρινο τοιχείο από τη μανία της φύσης. Είμαστε για λύπηση, δεν λέω κάτι άλλο. Πραγματικά είμαστε για λύπηση. Κράτος είναι αυτό. Ξέρεις πόσα παιδάκια έρχονται εδώ. Ας εμάς, είμαστε μεγάλοι. Έχουμε λίγο αυτογνώση. Τα μικρά παιδιά είναι κρίμα. Τα δικά μας παιδιά ή του κάθε νους δεν τα υπολογίζουν. Τι κάτι να πέσει το look του, στο οποίο πίνει, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως την καθαρσία. Πώς καιρό πει είναι η κακοκαιρία να γυρίσετε, τα δείξετε όλα. Η φάτσα της πόλης, δηλαδή, στο πράσινο. Ξέρεις πόσες χρόνες τώρα φυτεύουν εδώ πέρα και ξεπιτεύουν. Τι καλάμια. Καλάμια γιατί ποτέ τους δεν έχουν πατήσει εδώ πέρα και το καλοκαίρι δεν τα σκουπίζουν.